Υπάρχουν, γιατί είναι, υπάρχουν, ναι, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που αν δεν τα συνειδητοποιήσουμε, δεν θα πάμε να συνηθούμε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα εκπροσωπεί έναν θεσμό. Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι, σωστά. Που με βάση τη συνθήκη που ισχύει της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έχει μια συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Ποια είναι η δικαιοδοσία της? Να ελέγχει εάν υπάρχει διαφθορά και διασπάθηση ευρωπαϊκών πόρων. Αυτή είναι η αρμοδιότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει άλλη αρμοδιότητα. Διερευνά σε όλες τις χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων, δηλαδή του ΕΣΠΑ, να το πω απλά, ή του Ταμείου Ανάκαμψης τώρα. Ναι. Εάν έχουν διασπάσει. Εάν υπάρχει όμως τέτοια απόδειξη, προφανώς πρόκειται για περί κακουργήματος. Ναι, πρώτο. Διερευνά και ελληνική δικαιοσύνη. Είναι... Αλλά λέω ποια είναι η δικαιοδοσία της. Δεν είναι απλά δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει καμία άλλη δικαιοδοσία πλην αυτού. Ναι. Άρα, ως προς το δυστύχημα των τεμπών, αυτό καθ' αυτό δεν έχει απολύτως καμία δικαιοδοσία. Έχει δεν δικαιοδοσία, έχει δικαιοδοσία ως προς το εάν έχουν εφαρμοστεί οι όροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση. Έχει δικαιοδοσία για τη σύμβαση 7-17. Ακριβώς. Για τίποτα άλλο. Αυτό. Και σε αυτή τη σύμβαση έχει το απεριόριστο δικαίωμα να ελέγχει. Και καλώς κάνει και ελέγχει. Φτάνει όμως σε ένα σημείο και σου λέει: εδώ υπάρχει η ευθύνη των, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Που σημαίνει ότι κάτι βρήκε της Ευρωπαίας Εισαγγελέας υπουργούς, ναι, δεν υπερβαίνει το ελληνικό σύνταγμα. Είναι υπό του ελληνικού συντάγματος. Άρα, εάν η κυρία Εισαγγελέα της Ευρώπης, ναι, έχει κάποιες ενστάσεις και απορίες, μαζεύει με την έρευνά της τα στοιχεία, εάν πέσει σε υπουργό, τα στέλνει στη Βουλή των Ελλήνων και η Βουλή των Ελλήνων εξετάζει τα στοιχεία και ασκεί ή όχι ποινική δίωξη. Δεν αυτό είναι το σύνταγμα της χώρας. Δεν σας προβλημάτισε, με συγχωρείτε. Έτσι, να το ολοκληρώσω. Δεν σας προβλημάτισε αυτό που είπε, ότι η έρευνά μου άρχισε να δυσκολεύει και να δυσκολεύεται, να είναι πολύ δύσκολο να την ολοκληρώσω, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτός ο νόμος. Που σημαίνει ότι κάτι έχει να πει για υπουργό και δεν μπορεί να το πει. Αυτό κατάλαβα. Έχει εγώ στείλει στη Βουλή κάνω και τον κύριο Σπίρτζη και τον κύριο Καραμαλή, ναι, τυχόν διερεύνηση ευθυνών. Ναι. Το έχει στείλει. Και η Βουλή των Ελλήνων, ως κυρίαρχο σώμα, απεφάνθη ότι δεν έχει δίκιο και δεν τίθεται ζήτημα ασκήσεως ποινικής διώξεως. Για τους δύο. Δεν συστήθηκε προκαταρκτική επιτροπή ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον. Τι είπε η κυρία Εισαγγελέα, λοιπόν? Είπε: πρέπει να αλλάξετε το Σύνταγμα. Mm-hmm. Δεν μου αρέσει το Σύνταγμα που έχετε. Θέλω να έχετε ένα άλλο Σύνταγμα. Δεν είπε αυτό. Είπε επιλέξει αυτό. Όχι. Το είπε κατά λέξη. Δεν είπε αυτό. Το είπε κατά λέξη. Για τον νόμο, για το θέλω να ξεκαθαρίσω. Νόμο, ναι, ναι, για το Σύνταγμα. Το άρθρο 86. Εντάξει. Θέλω να, να ξεκαθαρίσω. Εσείς δεν θέλετε να αλλάξει αυτό το σύνταγμα? Θέλω να ξεκαθαρίσω. Άρθρο, κύριε... Όχι, βεβαίως και όχι. Όχι. Το άρθρο έχει ήδη αλλάξει. Να θεώρησε που κάναμε το αλλάξαμε. Το αλλάξατε, ναι, το ξέρω. Έχουν φύγει από προσβεστικές προθεσμίες. Ναι, ναι. Λοιπόν, ξαναλέω. Η κυρία Εισαγγελέα δεν έχει απολύτως καμία δικαιοδοσία να ζητάει αλλαγή του ελληνικού συντάγματος και κυρίως με το ύφος που το έκανε. Πολύ πριν από μένα τη απάντησε η ίδια η ελληνική δικαιοσύνη, όπως ξέρετε. Ναι, το ξέρω. Η Ένωση έχει απαντήσει η Ένωση των Δικαστών και με πολύ σκληρή ανακοίνωση. Ναι. Εάν η κυρία Εισαγγελέα νομίζει ότι ήρθε ως αποικιοκρατική, ας πούμε, δύναμη, mm-hmm, σε μια αποικία της, την οποία και διατάσσει, κάνει λάθος. Κατά τη διάρκεια των προβλημάτων... Είμαι τελείως βέβαιος ότι, ναι, ξεπέρασε κατά πολύ το θεσμικό της ρόλο, ναι, και είμαι τελείως βέβαιος ότι αν στο ευρωπαϊκό πια επίπεδο παρακολουθούν ότι έχει κάνει, θα πρέπει να έχει σοβαρό πρόβλημα. Ένα λεπτό.